Δεύτερον, ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο, θέλω να μας πείτε ποια είναι η σημασία της πρότασης για το ευρωομόλογο και πώς θα μπορούσε η έννοια αυτή να επηρεάσει τις εξελίξεις στην Ευρώπη και στην καθημερινή μας ζωή και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο ευρωομόλογο και το εθνικό ομόλογο και αν θα μπορούσε να υπάρχει στις σημερινές συνθήκες ένα εθνικό ομόλογο που θα βοηθούσε κατά κάποιο τρόπο. Και η τελευταία ερώτηση είναι πολιτική. Κατανοούμε απόλυτα το κάλεσμα για την ενότητα της αριστεράς. Βλέπουμε όμως τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη και το ερώτημα είναι γιατί πουθενά δεν προχωράει αυτή η ενότητα της αριστεράς. Επειδή αυτά είναι κεντρικά, προτείνω σε αυτή την ερώτηση να δώσω τώρα απαντήσεις. Μετά βλέπουμε, επειδή έθεσε ο σύντροφος κάποια κεντρικά ερωτήματα που για λόγους οικονομίας της ομιλίας μου δεν τα έθιξα, έτσι, γιατί και ίσως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Αλλά αν νομίζετε ότι κάποια ερώτηση εντάσσεται σε αυτό το πλέγμα, ας την κάνουμε και αυτή να την απαντήσω όλες μαζί. Ωραία, εντάξει, συνεχίζουμε λοιπόν. Όχι, αν νομίζεις ότι... Όχι, ναι, είναι... Αν δεν είναι, απαντάω σε αυτό και έρχεσαι μετά, ό,τι νομίζεις. Απάνω στην εισήγησή σας, αυτά που είπατε, κάποιες ερωτήσεις. Ωραία, να το κάνουμε μετά λοιπόν αυτό. Να πω πρώτα για το ευρώ και το... Λοιπόν, συγγνώμη, μια συμπληρωματική ερώτηση έχει σχέση με αυτά που ρώτησε ο Νίκος και ίσως μπορεί να απαντηθεί και ταυτόχρονα. Καταρχήν, καλώς ήρθατε. Ήθελα να ρωτήσω σε μια υποτιθέμενη νίκη της αριστεράς στις επόμενες εκλογές. Εάν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η αριστερά βρεθεί στην εξουσία, ποιες είναι οι δυνατότητες να εφαρμόσει πολιτικές μέσα στο σύνολο, ας πούμε, της πολιτικής που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να κάνει εφικτή να κάνει εφικτές καλύτερες συνθήκες ζωής για τον ελληνικό λαό. Ποιες είναι οι δυνατότητες, δηλαδή, της κάθε χώρας ξεχωριστά. Τα ερωτήματα αυτά που είναι μεγάλα και κρίσιμα πρέπει να τα βλέπουμε κάθε φορά σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε. Σύμφωνα με αυτά που σας είπα, δεν είναι θέμα νομίσματος όσο πολιτικών. Βέβαια, οι πολιτικές ενισχύονται, και έρχομαι λίγο να πάρω το τελευταίο ερώτημα, από το διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι μια χώρα. Άρα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες κτλ. Κοιτάξτε την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία δεν έχει, επειδή είναι πρόσφατο το λέω, δεν έχει το ευρώ, έχει το δικό της νόμισμα. Έτσι. Τους τελευταίους μήνες προέβη σε μια πολύ μεγάλη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος για να μπορέσει να ελέγξει την κρίση. Δεν υπάρχει κανένας μάγος στην Ουγγαρία, ούτε σε καμιά άλλη χώρα θα υπάρξει, να μετατρέψει σε εθνικό νόμισμα τα δάνεια που έχουν γίνει σε διεθνές. Και βλέπουμε στα διεθνή κανάλια τουλάχιστον, στις ελληνικές ειδήσεις δεν το έχω δει εγώ, ηλικιωμένους ανθρώπους να κλαίνε, λέγοντας ότι επί 30 χρόνια πληρώνω το στεγαστικό μου δάνειο, το οποίο ήταν με ρήτρα ελβετικού φράγκου, και τώρα μετά από αυτή την υποτίμηση μου παίρνουν το σπίτι. Διότι με το μισθό μου σε εθνικό νόμισμα δεν μπορώ να πληρώνω πλέον αυτό το δάνειο σε διεθνές νόμισμα. Μια υιοθέτηση εθνικού νομίσματος και υποτίμηση με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, που μετά θα δούμε αν θα είναι ή δεν θα είναι, σημαίνει πρώτα απ' όλα μεγάλη μείωση της αγοραστικής δύναμης σε διεθνές νόμισμα. Η μείωση του μισθού σε διεθνές νόμισμα κατά 50% σημαίνει τουλάχιστον 20% μείωση του μισθού στο νέο εθνικό νόμισμα. Διότι αυτά που παράγονται και μέσα στη χώρα, όσα και να είναι και όσα περισσότερα και να γίνουν, έχουν πάντα διεθνείς εισρωές. Μέσα παραγωγής, πρώτες ύλες, αυτά. Επομένως, η μείωση του μισθού σημαίνει μείωση της αγοραστικής δύναμης. Για όλους, όχι. Υπάρχει μια μερίδα του μεγάλου κεφαλαίου,
που μπορεί με ένα κλικ στον υπολογιστή να διατηρήσει την περιουσία του στο προσφορότερο διεθνές νόμισμα, το οποίο αν διαλυθεί η ζώνη του ευρώ θα μπορούσε να είναι το η νορβηγική κορώνα. Είναι πολύ, λόγω των πετρελαίων είναι πολύ σταθερή και ανεβαίνει. Ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Έτσι, το δολάριο δεν είναι τόσο καλό, αλλά οποιοδήποτε διεθνές νόμισμα. Αυτός είναι ο λόγος που κύκλοι του μεγάλου κεφαλαίου είναι και υπέρ της δραχμής και υπέρ της κρατικοποίησης των τραπεζών. Και για να μην μιλάω σαν το Σιμίτι, ο Βγενόπουλος, τον έχω ακούσει σε, πώς το λένε, οι μερίδες που έχει κάνει ο ΤΟΕ, οι άλλοι φορείς που φωνάζουν και εκπρόσωπους των εργαζομένων και καθηγητές και τραπεζίτες, να λέει αυτό το πράγμα. Κρατικοποιήστε όλες τις τράπεζες, έλεγε την προηγούμενη περίοδο. Τι εννοούσε? Ότι εγώ έχω χρήματα στο εξωτερικό, ώστε όταν θα ξαναπουληθούν να μπορέσω να πάρω κάποιες και να είμαι πλέον τραπεζίτης πιο ισχυρός από τον Λάτσι, που αυτή τη στιγμή ο Λάτσι είναι ισχυρότερος από μένα, γιατί έχει μια μεγάλη τράπεζα, τη Eurobank, ενώ εγώ μια μικρή, τη Μαρφίν. Και το ίδιο λέει τώρα και με την δραχμή, άλλωστε το είπε και ο, κατά τη δήλωση του καναλιού ήταν το CNN, ο πρίγκιπς Παύλος, Crown Prince Paul, συνέντευξη που την είδα, που έλεγε ότι στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο πρόβλημα διότι δεν δουλεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, στην Ελλάδα έχουμε, είπε. Και ότι θα ήταν μια θυσία η δραχμή, αλλά θα ξεκινήσουμε από ένα καλό σημείο και εγώ είμαι υπέρ αυτού. Επομένως, δεν είναι οι πολιτικές τόσο καθαρές. Είναι άλλο θέμα το να σκέφτεσαι ότι αν είχαμε έναν άλλο πολιτικό σχετισμό δύναμης και στην Ελλάδα πρόκειται να κάνουμε σοσιαλισμό κτλ. Τι θα κάναμε με το νόμισμα. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση γιατί είναι εξαιρετικά υποθετική και προϋποθέτει ότι θα είχαμε κάνει όλες τις άλλες πολιτικές για τις οποίες μιλήσαμε. Για να το πούμε διαφορετικά. Αν πούμε ότι επιδιώκουμε περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές μέσα από υποτίμηση και τίποτα άλλο δεν θα συμβεί, μπορεί εσείς να κάνετε εξαγωγές διότι έχετε μια μικρή επιχείρηση του τουριστικού τομέα και αυτό είναι μια μορφή εξαγωγών. Εγώ δεν κάνω καθόλου εξαγωγές που είμαι μισθωτός, αλλά και εξαγωγές να κάνετε εσείς. Δεν είσαστε ο καθαυτό Έλληνας εξαγωγέας. Ο καθαυτό Έλληνας εξαγωγέας είναι αυτοί που έχουν τα δηληστήρια, δηλαδή πάλι ο Λάτσης κτλ. Ο Στασινόπουλος που έχει το Χαλκό, ο Αγγελόπουλος με τους χάλιβες, αυτά εξάγονται. Να πούμε λοιπόν ότι μια μερίδα, ή αυτοί που έχουν τις τεράστιες μονάδες ξενοδοχειακές, έτσι, αυτά όλα τα all inclusive που είναι ολόκληρα χωριά, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Να πούμε λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε ένα δωράκι εις βάρος του βιωτικού μας επίπεδου σε μια μερίδα του μεγάλου κεφαλαίου για να αυξήσει τα κέρδη του δια της διεθνούς αγοράς, τι μας... τι εχέγγυο έχουμε ότι θα δημιουργηθεί μια ευημερία που θα διαχυθεί μέσα στη χώρα? Άλλωστε αυτό δεν λένε και τα μνημόνια. Μειώστε τους μισθούς σας, να γίνουν οι επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και μετά κάτι θα γίνει καλό και για εσάς. Πώς θα γίνει? Δεν θα γίνει. Αλλάζουν το μοντέλο, πάνε αλλού. Επομένως δεν βλέπω αυτή την λογική να οδηγεί σε κάτι προοδευτικό. Υπάρχει το πρόβλημα που λέτε ότι στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει κάτι καλό. Θα έλεγα ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ιταλία, ούτε στο αυτό, ούτε στην Ουγγαρία, ούτε στη Βρετανία. Έτσι. Και επομένως οποιαδήποτε χώρα έχει φτιαχτεί ένα μέτωπο ίδιων πολιτικών από τις κυρίαρχες τάξεις, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δηλαδή έχουμε το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως κινήματα σε όλη την Ευρώπη ή σε όποιον ευρύτερο χώρο μπορούμε. Συνήθως προοδευτικές αλλαγές μετά από κάποιες μεγάλες κινητοποιήσεις, συνήθως γίνονται από τη Γαλλία. Από το Μάη του 68 και μετά, από τα εκπαιδευτικά, η Γαλλία είναι μια χώρα που δημιουργεί τομές. Η Γαλλία ψήφισε και στο Ευρωσύνταγμα όχι, με κριτήρια όχι ακροδεξιά αλλά αριστερά. Έτσι. Μπορεί τώρα να γίνει από την Ελλάδα, γιατί τα πράγματα αρχίσανε με το μνημόνιο πρώτα στην Ελλάδα, έτσι δεν είμαι φιλογάλλος, δεν ήρθα να πω ότι θα τα κάνουν όλα οι Γάλλοι, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Μια αλλαγή στη Γαλλία, λέω, ή σε οποιαδήποτε χώρα, στην Ιταλία ή στην Ελλάδα, δεν μπορεί να μην έχει καταλυτικές επιπτώσεις. Μια αλλαγή στη Γαλλία δεν μπορεί να συνεχίσει να πείθει τους Ιταλούς εργαζόμενους ότι η μόνη λύση είναι τα μνημόνια και η επιτήρηση από το Διεθνές Ρευματικό Ταμείο. Επομένως,
Το επιχείρημα ότι αν έχει δυνατότητες η αριστερά, λέω ότι έχει μέσα στην Ευρώπη και πρέπει να το επιδιώξουμε εκεί. Τώρα αν συμβούν γεγονότα που δεν τα προβλέπουμε σε μία χώρα, θα το δούμε κάθε φορά. Ευρωομόλογο, τι σημαίνει ευρωομόλογο? Ευρωομόλογο σημαίνει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης εξασφαλίζει μέσα από το κόψιμο χρήματος, για να το πούμε απλά, ότι θα πληρώνονται πάντα τα ομόλογα του δημοσίου. Αυτό τα καθιστά αξιόπιστα και έχουν πολύ χαμηλά επιτόκια. Αυτή τη στιγμή τα οικονομικά της Βρετανίας είναι χάλια. Το πόσο χρέος έχει, το έλλειμμά της, η ανεργία, οι ρυθμοί μεγέθυνσης κλπ. Έχει όμως χαμηλότερα ασφάλιστα κινδύνου για το δημόσιο χρέος από τη Γερμανία. Γιατί? Γιατί υπάρχει η Κεντρική Τράπεζα της Βρετανίας. Επομένως λέμε, η Τράπεζα της Ευρώπης να παίξει αυτό το ρόλο. Θα μπορούσε να βγει εθνικό ομόλογο? Δεν θα μπορούσε για να παίξει αυτό το ρόλο. Γιατί το εθνικό νόμισμα στην Ελλάδα είναι το ευρώ. Επομένως πρέπει να το βγάλει η Κεντρική Τράπεζα. Θα μπορούσε να το βγάλει ο EFSF, αυτός ο μηχανισμός που κάνανε. Ίσως ένα χρόνο πριν. Τώρα όχι, δεν θα είναι αξιόπιστο. Χρειάζεται δηλαδή ένας δανεισμός που να έχει το χαρακτήρα ότι ο Ιάπωνας, εσείς, εγώ, οποιοδήποτε έχει 1.000 ευρώ και θέλει να τα αποταμιεύσει, θα πιστεί ότι αν αξίζει να αγοράσεις αυτό το ομόλογο που έχει 3% αντί να το έχει στην τράπεζα που έχει 1%, διότι σε αυτό το ομόλογο δεν θα συμβεί τίποτα. Αυτό είναι στη Fed, έτσι γίνεται. Ας πούμε η τράπεζα της Ιαπωνίας και πρέπει πια να το κάνει η τράπεζα της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν ημίμετρα. Το εθνικό ομόλογο δεν θα ήταν αξιόπιστο. Μπορεί να υπάρξουν άλλα ομόλογα για ειδικούς σκοπούς, να γίνει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κάτι για δημόσια έργα, ώστε να ξανακινηθεί η ανάπτυξη ή οτιδήποτε. Αλλά το βασικό εδώ που έχουμε φτάσει είναι αυτό το πράγμα, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Έτσι. Και αυτό πρέπει να συνδυαστεί, να επιβληθεί και να συνδυαστεί με το πρόγραμμα της αριστεράς για δημοκρατία και αναδιανομή και κοινωνική προστασία. Και διαφάνεια και εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Η αριστερά δεν έχει ενωθεί πουθενά, δεν υπάρχει όμως άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και πρέπει να επιμένουμε. Έχουν γίνει πράγματα, το δεν έχει ενωθεί πουθενά είναι σχετικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι μικρό σε σχέση με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είναι όμως μια μορφή ενότητας της αριστεράς. Που τιμάει το συνασπισμό, που κάνει αυτή την ενότητα σε αυτά που συμφωνούμε με όλες τις άλλες ομάδες, που σε πάρα πολλά μπορεί να έχουμε μεγάλες διαφωνίες, τιμάει όμως και τις άλλες ομάδες. Ιδίως άμα σκεφτούμε ότι είναι μικρές ομάδες που έχουν κυρίως το ιδεολογικό στοιχείο. Δηλαδή προτάσουν το ιδεολογικό στοιχείο έναντι της πολιτικής συγκυρίας. Και άμα μπορούν στροτσκιστές όπως η ΔΕΑ να είναι στον ίδιο συνασπισμό με σταλινικούς όπως η ΚΟΕ και σταλινικοί με τροτσκιστές, εγώ λέω μπράβο τους, έχουν καταλάβει τι γίνεται, τους τιμά αυτό και αυτό είναι υπόδειγμα για όλη την αριστερά. Επίσης, εκτός Ελλάδας, η συμμαχία του Όσκαρ Λαφοντέν και του κόμματος που δημιούργησε με το αριστερό κόμμα της Γερμανίας δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι μια τεράστια νίκη που και ενίσχυσε την αριστερά, αλλά και ενίσχυσε την ιδέα της αριστεράς. Διότι, ενώ το κόμμα, το αριστερό κόμμα που λεγόταν Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, έχει πάρα πολλά στοιχεία που μοιάζουν με του συνασπισμού, το λέω γιατί ξέρω τη Γερμανία, και αυτό είναι καλό, το λέω καλό ας πούμε, δηλαδή είναι πολύ τασικό, έχει αυτό και τέτοια, είχε ένα τρομερά αρνητικό. Στην συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Δυτικής Γερμανίας, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας, ταυτιζότανε με το άθλιο καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας, με το τείχος, με τις εκτελέσεις, το τείχος και τέτοια. Έτσι ώστε στη Δυτική Γερμανία το κόμμα αυτό, που ήταν καλό κόμμα μετά τις εξελίξεις, να παίρνει κάτω από 1%. Με αυτή την ενότητα τα πράγματα άλλαξαν. Δημιουργήθηκε ένα ενιαίο κόμμα, φάνηκε ο πολιτικός του χαρακτήρας και ο ιδεολογικός του, δεν υπάρχει αυτή η προκατάληψη που ακολουθούσε το κόμμα της
του Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού που προερχόταν από το ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το κυβερνητικό κόμμα της Ανατολικής Γερμανίας, με διασπάσεις βέβαια, και δεν ήταν το ίδιο, δεν ήταν τα ίδια πρόσωπα, η ίδια ηγεσία, αλλά ο κόσμος το ταύτιζε. Επομένως είναι και αυτό μια μεγάλη κατάκτηση της ενότητας της αριστεράς, μια βάση για να πάει το πράγμα παραπέρα. Και άλλα παραδείγματα μπορούμε να πούμε για τον μπλόκο της Πορτογαλίας που άρχισε από τα κάτω. Δεν είναι, δηλαδή έχουμε πετύχει πράγματα, απλώς δεν είναι επαρκή.